Γεια σας. Με που κάθομαι. Με που έχω στο πόδι μου. Είναι για ιατρικούς λόγους, με πιστοποιητικό, αν θέλετε. Ε, οι γενικέ γενικές συνελεύσεις αλλάζουν. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγονται. Ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα τα γράψω όλα στην ιστοσελίδα της Ένωσης και θα είναι αύριο δημοσιευμένα. Ε, αν και Είπα ότι θα το ανακοινώσω πριν, μα και σηκωθείτε και πάτε όλοι για καφέ. Αλλά για την ώρα βλέπω κανένα δεν φεύγει. Ε, βασικά έχει ο νόμο ο καινούριο όπω ενσωμάτωσε την οδηγία shareholder rights. Έχει για μένα δύο σημαντικέ βελτιώσει, αν και υπάρχουν πολλέ βελτιώσει. Η πρώτη είναι ότι καταργείται η υποχρέωση δεσμεύσεως των μετοχών. Και η δεύτερη είναι ότι διευκολύνεται όλη η σύγκληση γενική συνελεύσεως με το νέο σύστημα του, ε, της, ε, ημερομηνίας, ε, είπαμε, της ημερομηνίας, την είπαμε, την καταγραφής, το record date που λένε στα αγγλικά, και την οποία ε, θα επιτρέπει σε μια εταιρεία με το ηλεκτρονικό ε, μετοχολόγιο το χολόγιο να ξέρει ποια θα είναι η συνέλευση. Υπάρχουν και άλλα σημεία, ε, θα τα περάσω. Είμαστε καθυστερημένοι και δυστυχώς ε, εγώ θα πρέπει να φύγω στις 2 παρα 5. Ε, υπάρχει επίσης και μία εξέλιξη σοβαρή στην εταιρική διακυβέρνηση. Η εξέλιξη είναι στο σχέδιο, δεν έχει ακόμα προχωρήσει. Ε, βρίσκεται σε συζητήσεις και σε μελέτες από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά σε συνεργασία με την ΕΝΙΣΕΤ, ε, όπου έχουμε κατασταλάξει σε μερικά σημεία που πρέπει να αλλάχτουν. Έχουμε υποβάλει έναν κατάλογο και αυτό θα το δείτε και αυτόν αύριο στην δημοσιευμένη ομιλία ή στην α, Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά για θέματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν είτε νομοθετικά ε, ή ε, κανονιστικά. Ε, μερικά από αυτά, έτσι για να μην να πείτε ότι δεν ήθελα να σας μιλήσω, είναι η περιγραφή, λεπτομερής περιγραφή, του ρόλου των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ε, μια οδηγία, μια καταγραφή του πώς και ποια στο κόψον μπορούν να χορηγούνται, ε, περιγραφή για την συγκρούσεις συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εταιρεία ε, και διάφορες άλλες νέες έννοιες, παραδείγματος χάρη η διαχείριση κινδύνων, πώς αντιμετωπίζεται, όπως επίσης και οι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες και αυτές είναι λιγάκι στο φλού, ιδιαίτερα δε η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία επιτροπή έχει ένα δυσανάλογο έργο εν σχέση με άλλες επιτροπές των Διοικητικών Συμβουλίων και αυτή τη στιγμή δεν νομίζουμε ότι η Ελλάδα είναι στο σημείο να πραγματοποιήσει αυτές τις αλλαγές οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό στο εξωτερικό. Ε, όπως σας είπα, όλα αυτά θα είναι αύριο γραμμένα αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Ένωσης και ε, ε, δεν χρειάζεται να επιμείνω περισσότερο σε αυτά. Ε, η Ένωσή μας εξακολουθεί να εργάζεται αθόρυβα και το πιστεύουμε βαθιά αυτό, πιστεύουμε περισσότερο στην επιτυχία των θέσεων τις οποίες πρεσβεύουμε, παρά στην προβολή μας και γι' αυτό και σπάνια ε, παρουσιάζομαι να μιλήσω για το τι κάνει η Ένωση και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.